Πάμε στην Αλεξάνδρεια, στην πατρίδα του Κωνσταντίνου Καβάφη και συναντάμε τώρα τον Γρηγόρη Χαλιακόπουλο με μια όμορφη και ζεστή καλημέρα από την Αθήνα. Γεια σου Νικόλα, Αγγελίδη, αγαπητέ φίλε, εκλεκτέ δημοσιογράφε. Είμαι από τα γραφεία της ελληνικής κοινότητας στην Αλεξάνδρεια και χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε από την Αθήνα. Εδώ τα πράγματα είναι όμορφα, σαν πρώτη φάση στη συζήτησή μας, είναι όμορφα. Βρίσκομαι σε μια ομογένεια ελληνική, σε μια ομογένεια που είναι η δεύτερη μετά την ομογένεια της Μασσαλίας στον κόσμο, γι' αυτό και ονομάζεται η παρική εδώ πρεσβυγενής κοινότητα των Ελλήνων, και χαίρομαι που θα συνομιλήσω με την Αθήνα, με την ΕΡΤ και με όλους εσάς. Λοιπόν, τώρα αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις, μας έγραφε ο Κωνσταντίνος Καβάφης, εσύ πήγες και τη βρήκες. Ποιος καλός άνεμος έφερε εκεί και πόσο καιρό είσαι εκεί τώρα, Γρηγόρη? Κοίταξε Νίκο, πώς έγινε. Είχα έρθει τον Απρίλιο του 2022, φέτος δηλαδή, για να παρουσιάσω λίγο μετά το φεστιβάλ του βιβλίου που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο και ήταν εξαιρετικό. Εγώ ήρθα λίγες μέρες μετά, στα πλαίσια αυτής της χρονιάς που τιμάται το βιβλίο εδώ στην Αίγυπτο, να παρουσιάσω τα βιβλία τα παιδικά, το ζωγράφο με τις τρεις πατρίδες, τον ζωγράφο τον Κωνσταντίνο Μπρουμίδη, που τυχαίνει να είναι από την πατρίδα μου, από τα Φιλιατρά της Μεσσηνίας, η καταγωγή του, και ζωγράφισε το Καπιτόλιο της Αμερικής. Έχεις κάνει χρόνια στην Αμερική, γνωρίζεις πόσο σημαντικό είναι το Καπιτόλιο, να το διακοσμήσει και να το ζωγραφίσει κάποιος, και αυτός έτυχε να είναι Έλληνας. 25 χρόνια μιλούσα για αυτόν τον σπουδαίο ζωγράφο που έτυχε να μου έχουν δώσει στοιχεία, ομογενής, και ένας δικός μας φιλιατρινός, ο Χαράλαμπος Φουρναράκης, ο οποίος είχε μεταφράσει το βιβλίο μιας Μέρντοκ, σύζυγος ήταν βουλευτή της Αμερικής, και βρήκε ότι αυτός ο άνθρωπος είχε καταγωγή ελληνική, ήταν από τα Φιλιατρά της Μεσσηνίας. Και έτσι λοιπόν έφτιαξα ένα παραμύθι σχετικά με αυτόν τον άνθρωπο. 25 χρόνια μιλούσε γι' αυτόν, βέβαια δεν είχε δώσει κανεί σημασία. Κυρίως δώσανε σημασία όταν οι οπαδοί του Τραμπ μπήκαν στο Καπιτόλιο και άρχισαν να τα σπάνε, τότε ανακαλύψανε ότι έχει ελληνική ρίζα. Και έτσι λοιπόν, φτιάχνοντας ένα βιβλίο για παιδιά, ο ζωγράφος με τις τρεις πατρίδες, τιμώντας και τη μετανάστευση, γιατί εδώ πολλές φορές δεν δεχόμαστε έναν μετανάστη που έρχεται από ένα μέρος. Αυτός ήταν πατέρας Έλληνας, μητέρα Ιταλίδα, τον έδιωξε τότε ο Πάπας γιατί είχε δημοκρατικά αισθήματα και αρνήθηκε να πυροβολήσει σε μια επαναστατική σύγκρουση, και πήγε στην Αμερική διωγμένος. Εκεί ο άνθρωπος μεγαλούργησε. Παίρνοντας λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία, έκανα ένα βιβλίο και πέρασα σε πολλά σχολεία στην Ελλάδα και μου έγινε και μία πρόταση να παρουσιάσω αυτόν τον ήρωά μου, δηλαδή στο βιβλίο, που ήταν και ζωντανή κανονική περίπτωση, δεν ήταν φαντασίωση, στο δημοτικό και το γυμνάσιο και το λύκειο του Καΐρου και στα αντίστοιχα σχολεία της Αλεξάνδρειας. Ήρθα εδώ λοιπόν με προοπτική να μείνω 5 μέρες. Έμεινα τις 5 μέρες, μίλησα στα παιδιά, έγινε μια ωραία συζήτηση. Και μετά τι έγινε, βρέθηκα στο Πατριαρχείο που όλοι περνάμε να δούμε στην Αλεξάνδρεια εδώ την ιστορικότητα του κτλ. Και μου έγινε μια πρόταση από την ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας να αναλάβω αρχισυντάκτης εφημερίδας ο Ταχυδρόμος Αλεξανδρίας, Αλεξανδρινός Ταχυδρόμος. Είναι ιστορική εφημερίδα αυτή, αλλά θέλω να σου πω, να κάνω ένα σχόλιο, θα μου επιτρέψεις τώρα Γρηγόρη, έτσι. Βεβαίως. Μέσα από ένα παραμύθι που έγραψες, ιστορικό παραμύθι, έτσι, ναι. Βασισμένο σε αληθινά ιστορικά στοιχεία, ζεις τώρα εσύ ένα παραμύθι. Μας περιέγραψες κάτι το οποίο μοιάζει σαν παραμύθι, έτσι. Πήγες να παρουσιάσεις το βιβλίο και άλλαξε ριζικά όλη η ζωή, δηλαδή. Έκανες και ένα βήμα το οποίο είναι τολμηρό όμως, Γρηγόρη, έτσι, γιατί εδώ δεν είναι ότι είσαι ένας καταξιωμένος και στο χώρο το δικό μας δημοσιογράφος, καταξιωμένος συγγραφέας με πλούσιο συγγραφικό έργο, δηλαδή έχεις πολλά πράγματα και εδώ, και παίρνεις όμως την απόφαση αυτή, θεωρώ, από την αγάπη σου και τη λατρεία σου για τον απανταχού ελληνισμό, για να μπορέσεις να αναδείξεις και ένα κομμάτι ιστορικό που κάποιοι λένε ότι χάθηκε ή ότι χάνεται, αλλά υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη συντήρησης και διατήρησής του. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αν μου ζητούσε να περιγράψω πώς ακριβώς συνέβησαν τα πράγματα, είναι όπως ακριβώς το λες. Δηλαδή, ζω το δικό μου παραμύθι, είναι αλήθεια αυτό, γιατί έρχομαι με μια τσάντα, με ένα σακουαγιάζ το οποίο είχε 3-4
ωραία ρούχα μόνο για 5 μέρες και τελικά επιστρέφω στην Ελλάδα έχοντας συμφωνήσει από εδώ να γυρίσω πλέον και να αναλάβω αυτή την ιστορική εφημερίδα. Πρέπει να σου πω ότι τότε συνέβη το εξής γεγονός. Μου είχαν ζητήσει να κάνω τις ημέρες του Πάσχα ρεπορτάζ, γιατί δεν υπήρχε ο δημοσιογράφος που ήταν εδώ, ο Αΐνσας, ο Νίκος ο Κάτσικας, είχε δολοφονηθεί και όλο τον όλο το έτος από το Φεβρουάριο και μετά ήταν ορφανή η εφημερίδα με την έννοια ότι δεν κυκλοφορούσε σαν έντυπο. Ναι. Τελικά αποδέχτηκα αυτό το ρόλο να έρθω εδώ σαν υπεύθυνος αυτής της εφημερίδας, αλλά το ζήτημα ήταν ότι, όπως είπες, πρέπει να πάρω μια μεγάλη απόφαση. Αφήνει δηλαδή τις δουλειές που έκανες, το σχέση μου με τους μαθητές που έβλεπα, τα ρεπορτάζ, τα βιβλία, και βρίσκομαι σε μια ξένη χώρα που πρέπει να πω ότι είναι πολύ φιλόξενη, αγαπούν πολύ τους Έλληνες και το ισχυρότερο διαβατήριο τελικά, ιδιαίτερα στις χώρες της Ανατολής και εδώ, είναι το να λες τη λέξη Ιουνάνης. Δηλαδή να λες ότι είμαι Ιώνας, που σημαίνει Ιώνας ταυτισμένος με Έλληνας. Είναι το ισχυρότερο διαβατήριο. Οι άνθρωποι εδώ στην Αίγυπτο είναι πολύ θερμοί, πολύ εκφραστικοί, μεσογειακός λαός, και θεωρεί τον ελληνικό λαό αδελφό του. Γι' αυτό είχε δημιουργηθεί και αυτή η τεράστια μεγάλη ελληνική κοινότητα, με πάρα πολλά κινήτα, με ένα τώρα ιστορικό τετράγωνο, όπως αποκαλείται, που είναι ένας χώρος, και αυτό ήταν το σημαντικότερο στοιχείο που με έκανε να θέλω να έρθω εδώ. Γιατί στην περιοχή Σάτμπι, οι προηγούμενοι παλιοί ευεργέτες, που έχει πάρα πολλούς εδώ η Αίγυπτος και η Αλεξάνδρεια και το Κάιρο, αγοράσαν ένα τεράστιο, πολύ μεγάλο τετράγωνο. Τα λέμε τετράγωνο, δεν εννοούμε ένα τετράγωνο αθηναϊκό. Μιλάμε τώρα για τετραπλό τετράγωνο εδώ, σαν το γήπεδο Άκα που λένε, όπου εκεί χτίστηκαν, πρόσεξε, τα σχολεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια, τα λύκεια. Εκκλησία. Τώρα είναι το προξενείο το ελληνικό. Γυμναστήριο που θα το ζηλεύει οποιοδήποτε. Ξενώνες, γυροκομείο, όπως το γυροκομείο αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται πάρη και από εδώ Έλληνες, οι οποίοι άλλοι δεν έχουν κανέναν άνθρωπο ζωή τους, άλλοι είναι άποροι, άλλοι είναι φτωχοί, δεν πληρώνουν τίποτα, έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα πάντα. Ένα γυροκομείο είχε παλιά όρφανο τροφείο, έχει εντευκτήριο. Και έρχομαι και στα δικά μας, που ξέρω θα τα ακούσεις, θα τα θέλεις. Τεράστιο γήπεδο, όπου εδώ εζόταν και ποδόσφαιρο στο Αιγυπτιακό πρωτάθλημα από τις ομάδες της ελληνικής κοινότητας, εκ των οποίων μία ιστορική ήταν η ελληνική, ο αθλητικός, η Αθλητική Ελληνική Ένωση Αλεξανδρίας, όπου ήταν η ΑΕΑ, ακριβώς, που ιδρύθηκε το 1910, είχε στίβο με πρωταθλήματα στο στίβο από και χρυσά μετάλλια. Ξέρεις ότι είχαν και συμμετοχή στα πρωταθλήματα στίβου εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή έρχονταν οι Αλεξανδρινοί αθλητές, οι Αιγυπτιώτες, και έπαιρναν εδώ τα μετάλλια σωριδών, το ένα μετά το άλλο. Έχει καταγραφεί στην ιστορία του ελληνικού στίβου αυτό που σου λέω, αλλά και με τις ποδοσφαιρικές ομάδες. Αν λάβουμε υπόψη, στο λέω τώρα, τις προσθέτω γιατί τα έχω ψάξει λίγο. Ότι... Το μαθαίνω από σένα τη στιγμή. Εσύ μου το διδάσκεις τώρα, γιατί αυτό δεν το ξέρω ότι έχω τσάκι. Όχι, η ΑΕΑ που λέμε, η Αθλητική Ένωση Ελλήνων Αλεξανδρίας, ιδρύθηκε, όπως είπες, το 1910 με χρώματα το κίτρινο και το μαύρο και έμβλημα το δικέφαλο αετό. Δηλαδή μια ΑΕΚ που έγινε 14 χρόνια πριν από την ΑΕΚ. Είναι συγκλονιστικό, είναι ανατριχιαστικό αυτό, έτσι. Λοιπόν, σε πληροφορώ, φίλε, ότι όταν μπήκα εδώ και είδα το δικέφαλο αετό κάτω στα μάρμαρα τα οποία έχουν φτιάξει στο εντευκτήριο, ένας από τους λόγους που με επηρέασε πολύ είναι και αυτά τα σηματάκια, τα κίτρινα, το κίτρινο χρώμα που έχουν φτιάξει με το ΑΕΑ. Μπορεί να είναι μπλε, λευκό, αλλά τα σηματάκια τους εδώ, λόγω και Βυζαντίου, είναι κίτρινα. Και προχθές μου έδειξαν μέσα σε ένα μεγάλο πίνακα κορνίζες, δηλαδή ας το πούμε καλύτερα προθήκες μιας βιτρίνας, τα μετάλλια όλων των αθλητών, των Αιγυπτιωτών, γιατί εδώ τους Έλληνες, ας πούμε, της Αιγύπτου τους λένε Αιγυπτιώτες, των Ελλήνων, οι οποίοι συμμετείχαν σε διάφορα πρωταθλήματα. Δεν ήξερα ότι ερχόντουσαν, όμως αυτό που μου λες τώρα, ότι ερχόντουσαν στο ελληνικό πρωτάθλημα και παίζανε. Βέβαια, βέβαια. Πρωταθλητές Ελλάδας ήταν. Πρωταθλητές Ελλάδας. Αυτό θα συνεργαστούμε, να σου το πω. Έχω κάνει την έρευνά μου, δεν την έχω τελειώσει φυσικά, είναι ημιτελής, αλλά υπάρχουν στοιχεία, και μάλιστα ήταν και 2-3 Αιγυπτιώτισσες που ήταν πρωταθλήτριες και κατήχαν το ρεκόρ σε δρόμους ταχύτητας, αν θυμάμαι καλά. Δεν τα έχω μπροστά τα στοιχεία. Για πολλά χρόνια, δηλαδή το πανελλήνιο ρεκόρ το κατήχε στα 100-200 μέτρα, παλιές εποχές τώρα μιλάμε, εκεί ίσως και λίγο πριν τον πόλεμο, κάπου εκεί. Αιγυπτιώτισσες, Μεσοπολέμου και μετά, ναι. Είχαν φαντάσου, είχαν χόκκι, είχαν κοπηλά.
ποδηλασία, είχαν επιτραπέζια δυσφαίρηση. Δηλαδή το ποδόσφαιρο το οποίο παίζανε στην πρώτη εθνική, θα τη λέγαμε σήμερα, της Αιγύπτου. Είχαν βγει κάποια στιγμή, νομίζω, 19η, παίζανε στο. Γιατί εδώ είχε τρία διασυλλογικά πρωταθλήματα. Είχε ένα του Σουέζ, ένα του Καΐρου και ένα της Αλεξανδρίας, τα τοπικά. Mm-hmm. Αλλά κάποια στιγμή έγινε και ένα συνολικό. Πώς λέμε, η πρώτη εθνική δικιά μας, παλαιότερα. Στην πρώτη εθνική, λοιπόν, είχε μια μεσαία θέση και μάλιστα πριν λίγο εδώ στα γραφεία της κοινότητας ήταν ένας κύριος, ο οποίος είναι ο Άρης, ο οποίος έπαιζε ποδόσφαιρο. Τον είχε πάρει κάποτε και ο Παναθηναϊκός στην εποχή του πατέρα Ταψί να πάει να παίξει, γιατί ήταν αμυντικός. Δεν καρποφόρησε τότε, γιατί ήταν άλλα τα σενάρια, αλλιώς. Παίρνανε τους ξένους, αλλιώς για αυτούς ξένους Έλληνες ήταν αυτό οι άνθρωποι. Ναι, ναι, δύσκολο. Τελικά ο άνθρωπος αυτός είναι πρωταθλητής εδώ στην Κοπηλασία, έπαιζε ποδόσφαιρο στην πρώτη εθνική της Αιγύπτου και μου διηγεί το διάφορες ιστορίες. Έχει λοιπόν όλη αυτή η κοινότητα πάρα πολλά πράγματα να επιδείξει. Ναι. Σήμερα βέβαια πολλά, πολλά, πάρα πολλά. Και αξίζει να έρθει κάποιος όπως διάφορα γκρουπ που μπαίνουν εδώ μέσα στην ελληνική κοινότητα και τα χάνουν. Βλέπουν κτίρια. Ολόκληρη Ελλάδα να μαζευτεί τέτοια κτίρια, σαν το Αβερόφιο, σαν το Μπενάκιο, σαν την Τοσιτσέα σχολή, σαν το προξενείο της Αλεξανδρίας, όπου εκεί ζει ο πρόξενος και ήταν του Μπενάκη το κτίριο, ήταν κάποια στιγμή και ορφανοτροφείο. Οι ξενώνες που φιλοξενούνται άνθρωποι, οι οποίοι έχουν τέτοια καθαριότητα μέσα και είναι γέροντες, παππούδες μας, οι οποίοι μένουν μέσα σε αυτούς τους χώρους ήσυχοι τα τελευταία χρόνια της ζωής τους. Και τους προσφέρουν τα πάντα, φαγητό, τα πάντα. Είναι μια κοινότητα η οποία έχει ιστορία. Βέβαια, αξίζει να πούμε ότι οι 300.000 και 400.000 κάτοικοι που υπήρχαν εδώ πάρκοι τώρα δεν είναι. Έτσι. Όμως αυτοί οι οποίοι μένουν εδώ δίνουν πολύ μεγάλο αγώνα να κρατήσουν και τα ιστορικά τους τετράγωνα και τα κτίσματά τους και τα σχολεία τους. Ήδη εδώ είναι καθηγητές οι οποίοι διδάσκουν, έρχονται ας πούμε από την Αθήνα, από το Υπουργείο, να διδάξουν εδώ. Κάποιοι που είναι, κάποιες θέσεις που είναι κενές, προσλαμβάνει η ίδια η κοινότητα καθηγητές και δασκάλους που πληρώνει η ίδια και τους προσλαμβάνει για να συμπληρωθούν τα διάφορα κενά. Τα παιδιά μαθαίνουν ελληνικά, η πρώτη τους γλώσσα, όπως καταλαβαίνεις, αγαπούν την Ελλάδα και μετά δίνουν εξετάσεις και περνούν στα πανεπιστήμια τα ελληνικά. Δηλαδή η όσμωση, η αλληλεπίδραση μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδος είναι πάρα πολύ ισχυρή. Πάρα πολύ ισχυρή. Είναι ελληνισμός εδώ σχηματικός. Θέλω να πούμε μερικά πράγματα για την εφημερίδα, έτσι, ιστορική εφημερίδα, ναι. Ο Ταχυδρόμος. Θα έχεις ψάξει βέβαια στα κοιτάπια της ιστορίας, πότε ιδρύθηκε, άλλες εποχές όπως περιγράφεις με πάρα πολύ ελληνισμό τότε εκεί, αλλά βέβαια. Και που συνεχίζεται ακόμα και σήμερα ο αγώνας για την επιβίωσή της, έτσι. Η εφημερίδα αυτή, ο Αλεξανδρινός Ταχυδρόμος, που είχε στο διάβατο όλο τον 20ο αιώνα, εκπροσώπησε την κοινότητα σε όλους τους τομείς. Κάποτε έβγαινε, ήταν καθημερινή. Ήταν κάθε μέρα έβγαινε αυτή η εφημερίδα. Έβγαινε και διανέμετο σε όλη εδώ την περιοχή. Πήγαινε στο Κάιρο, στενόταν στην Αθήνα. Γιατί πρέπει να πούμε ότι και στην Αθήνα υπάρχει ισχυρή εκπροσώπηση των Ελλήνων εδώ της Αιγύπτου, στον Αιγυπτιακό Σύλλογο, ο οποίος είναι στην 3η Σεπτεμβρίου και υπάρχει μεγάλη επικοινωνία μαζί τους, δηλαδή οι Αιγυπτιώτες Έλληνες εκεί. Ενημερώνεται με τα νέα και μάλιστα σήμερα, θα σου πω και τώρα, ήρθε ο καινούριος, είναι ο πρώτος ταχυδρόμος από την ώρα που ήρθα και εγώ εδώ στην Αίγυπτο. Αλήθεια, είχε... μπράβο. Μας είσαι γουρλής. Συγχαρητήρια. Σε ευχαριστούμε όλοι. Μιλάμε για μια εφημερίδα η οποία έχει ιδρυθεί το 1880, έτσι. Να ναι, το πούμε 1880 αυτό. Και από το 1900 και μετά, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή η χρονιά, ας πούμε, ή ο αιώνας ο 20ος, έβγαινε σε καθημερινή βάση. Από το 36 βλέπω εδώ στα στοιχεία και να πούμε ότι ιδρυτής ήταν ο Γεώργιος Τίνιος, έτσι. Το 36 και μετά είναι καθημερινή. Το έχουμε κάνει και αφιέρωμα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν τον ιστορικό ταχυδρόμο και βέβαια όσο ερχόμαστε προς τα δω, προς τις χρονιές τις δικές μας και μπαίνουμε και στον 21ο αιώνα, αλλά κυρίως θα μιλούσα τώρα για τον 20ο αιώνα όπου περάσανε τεράστια ονόματα, τους έχουμε κάνει αφιέρωμα και στο επόμενο τέφος θα έχουμε όλους αυτούς και τους ευεργέτες αλλά που στήσανε εδώ πέρα όλη αυτή την ιστορική κοινότητα αλλά και τους ανθρώπους που περάσανε
όλους από τον Αλεξανδρινό ταχυδρόμο. Μας δίνεις ένα στίγμα από... έτσι λίγο Γρηγόρη μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Για το περιεχόμενο της εφημερίδας, δηλαδή. Ωραία. Τι είδους θεματάκια έχει. Το περιεχόμενο, κοίταξε, εγώ ανέλαβα αυτή τη στιγμή από το μήνα Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο και βγήκε ένα τεύχος, ας το πούμε συλλεκτικό, με 7 μήνες. Είναι ένα έντυπο για να καλύψουμε το κενό που υπήρχε, που έβγαινε βέβαια, που ανέβαινε ιντερνετικά σαν Αλεξανδρινός ταχυδρόμος, αλλά δεν είχε βγει έντυπο λόγω της απώλειας που είχα πει του αρχισυντάκτη τότε. Η εφημερίδα αυτή έχει τα πάντα, έχει δηλαδή τον οποιαδήποτε δραστηριότητα γίνεται στην Αλεξάνδρεια και στην Αίγυπτο, αλλά που αφορά αποκλειστικά Έλληνες. Δηλαδή, ήρθε για παράδειγμα τώρα, ήρθαν προχθές εδώ και έγιναν τα στρατιωτικά, η άσκηση που είχε μέσα Αίγυπτο και Ελλάδα. Ήρθαν καράβια του πολεμικού ναυτικού κτλ. Αυτό αφορά την Ελλάδα και την Αίγυπτο. Είναι θέμα που θα το βάλουμε. Γίνεται μια εκδήλωση, ήρθε πριν λίγο καιρό η άλκηση της Πρωτοψάλτη. Ήρθε, επισκέφθηκε τα σχολεία, μάλιστα δύο μαθητές της τραγούδησαν και τραγούδα για τις παλιά. Γιατί το λέω αυτό, γιατί αυτή είναι Αιγυπτιώτης, έχει γεννηθεί εδώ. Ναι, βέβαια. Πήγε, βρήκε τα χαρτιά της, βρήκε πότε μπήκε, πότε έφυγε, τα πάντα. Τους βαθμούς της, φωτογραφίες. Συγκινητικό πολύ. Πολύ συγκινητικό. Ακριβώς, πολύ συγκινητικό και έκλαιγε, θυμάμαι. Ήπιε νερό από τη βρύση που έπινε όταν ήταν παιδάκι 6-7 χρονών. Βρήκαμε, ας πούμε, τους βαθμούς της. Ειδήστε παρόδο να πω ότι ήταν πάρα πολύ καλή και γελάγαμε. Ήρθε. Αυτή είναι μια Αιγυπτιώτισσα, μια Ελληνίδα που κάνει επάνω μια εξαιρετική καριέρα σαν τραγουδίστρια. Θα έχει το δικό της, τη δική της συνέντευξη μέσα και τις σελίδες που της αναλογούν. Ο Μανώλης ο Γιαλουράκης, ένας παλιός, ας πούμε, έχει φύγει τώρα από τη ζωή. Η σύζυγός του ήταν η Σοφία Γιαλουράκη, η οποία συνεργαζόταν με την Κυκλαδίτικη Τέχνη, με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Αυτόν τον έχουμε αναφέρει. Την ιστορία του έχει φύγει από τη ζωή να μαθαίνουν νεότεροι, δηλαδή εδώ τα νέα, τα παιδιά στο σχολείο, ότι ένας σπουδαίος άνθρωπος των γραμμάτων, συγγραφέας και πολλά, αλλά και κριτικός, ήταν και υπεύθυνος αυτής της ημερίδας και τι προσέφερε. Τι άλλο, αθλητικά συμβάντα. Προχθές είχαν κάνει οι Ταλινόπουλα εδώ, συμμετείχαν, δεν θυμάμαι την πόλη, ίσως είναι το Σουέζ, κάνουν κάθε χρόνο αγώνες μεταξύ τους στην Αλία. Δηλαδή, ποιος τουρνουά Αλίας, ποιος θα μαζέψει τα περισσότερα ψάρια. Τι λες τώρα. Ναι. Έχουν παράδοση γενικά με τον υγρό στίβο και όλα τα αθλήματα που. Δηλαδή και κοπηλασία κλπ. Οι Αιγυπτιώτες εκεί και πρωταθλητές πολλοί ήταν. Και στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο, από ό,τι γνωρίζω. Ο ναυτικός όμιλος. Ναι, και θέλω να το ψάξω ότι ένα από τα μετάλλια που μου δείξανε χθες είναι Ολυμπιακοί Αγώνες 1896. Αιγυπτιώτης από εδώ συμμετείχε. Πρέπει να βρω τώρα όλα τα στοιχεία για αυτό. Ωραία, πω. Βρήκα το μετάλλιό του. Βούτυρο στο ψωμί σου. Πραγματικά αυτό είναι ωραίο. Και να πούμε ότι έχει ένα τεράστιο αρχείο που νομίζω ότι όλες οι ομογένειες του κόσμου να μαζευτούν. Το καταλαβαίνεις τώρα. Το αρχείο της Αλεξάνδρειας. Της Αλεξανδρείας δεν μπορεί κανείς να το έχει για τον πολύ απλό λόγο ότι είναι, σου λέω, η δεύτερη ομογένεια που δημιουργήθηκε στον κόσμο και εδώ γιατί αγαπούν και εμάς τους Έλληνες. Γιατί φέρνει μια ιστορία αυτή η πόλη από το Μεγαλέξανδρο, πάει έτσι, κατάλαβες. Έχει και το όνομά του έτσι κι αλλιώς. Το όνομά του ακριβώς. Εδώ έχει αρχαιολογικές ανασκαφές, χιλιάδες πράγματα που μπορεί. Δηλαδή μέσα την Ελλάδα τη βλέπεις στην Αλεξάνδρεια, σε οποιοδήποτε δρόμο περνάς, βλέπεις, ας πούμε, ένα φαρμακείο, ελληνικό όνομα. Πηγαίνεις στο Πατριαρχείο, φεύγεις, πας στον Άγιο Σάβα, πας στο παλιό ορφανοτροφείο, στα παλιά γεροκομεία που είναι έξω στην πόλη, ακίνητες περιουσίες της κοινότητας, το Κανισκέριο, το οποίο τώρα είναι γάλι μέσα, γιατί νοικιάστηκαν μερικά πράγματα λόγω του ότι έχει μειωθεί ο πληθυσμός εδώ, έτσι. Αλλά αυτοί που μένουν εδώ δίνουν ένα τιτάνιο αγώνα να κρατήσουν τον ελληνισμό, τη γλώσσα, τα ακίνητά τους, γιατί είναι ολόκληρη ιστορία, έχουν άρεστη σχέση με το Κάιρο, με την κοινότητα του Καΐρου, γιατί αυτές οι δύο έχουν μείνει τώρα, οι δύο ιστορικές κοινότητες. Είναι το Πατριαρχείο, το οποίο προσφέρει ένα δυνατό πρεστίζ εδώ, γιατί όλοι όσοι έρχονται το πρώτο που ρωτάνε είναι ένα Πατριαρχείο και έχει τη δική του ιστορία. Και να σου πω ότι αύριο φεύγουμε από εδώ,
όλοι οι περισσότεροι, έτσι, κάποιοι δημοσιογράφοι, κάποιοι φωτογράφοι, κάποιοι άνθρωποι ή καθηγητές, mm-hmm. πολλοί που ασχολούνται με διάφορα πράγματα και πηγαίνουμε στο Σουέζ, ναι. Είναι πέντε ώρες από και εδώ. Και εκεί ήταν δυνατή κοινότητα, έτσι κάποτε, πολύ δυνατή κοινότητα. Ήταν πολύ δυνατή κοινότητα, αλλά μόλις έγινε ο Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος, έφυγαν, έσβησε αυτή η κοινότητα, δεν έμεινε mm-hmm. τίποτε και αύριο γίνεται κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μετά από 50 χρόνια από τότε που έκλεισε αυτή η κοινότητα ναι, και προσαρτήθηκε στο Κάιρο, γιατί έχουν κάτι ωραίο οι κοινότητες των Ελλήνων εδώ και είναι άξιο παράδειγμα να το βλέπουμε και στην Ελλάδα. Οποιαδήποτε κοινότητα για χίλιους δύο λόγους σβήσει, διαλυθεί, είτε για λόγους όπως του Σουέζ που συνέβη, είτε γιατί σβήνει ο κόσμος, πεθαίνει, γέροντες φεύγουν, ναι, προσαρτάται κάθε φορά η κοινότητα που χάνεται στην κοινότητα την μεγαλύτερη, δηλαδή. Την κοντινότερη και μεγαλύτερη, ναι, ακριβώς. Ναι, πολύ ωραίο αυτό. Στο Κάιρο τώρα είναι όλη αυτή η κοινότητα και είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι μια διπλή ασφαλεία για τον ελληνισμό. Και αύριο γίνεται τα θυρανίξια, ναι. Της Αγίας Εκατερίνης του Σουέζ, όπου θα έρθουν από την Ελλάδα πάρα πολύ, τώρα ποιοι θα είναι δεν ξέρω. Γίνεται από εδώ ένα πολύ μεγάλο, να το πω, πανηγύρι, όπου ανοίγει για πρώτη φορά 50 χρόνια μετά η εκκλησία αυτή της Αγίας Εκατερίνης. Ήδη κάτω είναι κόσμος τώρα. Συγκινητικό. Καθαρίζει. Πολύ συγκινητικό. Ναι, και θα πάει ο Πατριάρχης, ο οποίος θα τιμήσει αύριο και τα γενεθλιά του μέσα στην εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης. Από εδώ φεύγουμε, από παντού, από όλα τα μέρη θα βρεθούμε. Ωραία. Γρηγόρη, έχουμε 3 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Θέλω να μου δώσεις μια εικόνα. Ξέρεις, η Αλεξάνδρεια, όπως την έχουμε δει εμείς, η μακρινή που δεν έχουμε επισκεφθεί ποτέ, δεν έχουμε την τύχη να επισκεφτούμε την Αλεξάνδρεια, είναι μια μαγική πόλη, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες, τα βίντεο κλπ. Η πρώτη εικόνα, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, που είδες και συνάντησες εσύ, σε σχέση και σύγκριση με όλα όσα είχες και εσύ δει από βίντεο, από φωτογραφίες παλιές κλπ. Ποια είναι? Έτυχε να έχω έρθει το 2000. Και την είχα δει πολύ λίγο. Όταν όμως ήρθα τώρα τη δεύτερη φορά και δεν μου είχαν τυπωθεί πολλά πράγματα, γιατί είχα έρθει για μία μέρα. Μετά είχα κατέβει κάτω Λούξορ, Ασουάν. Όταν ήρθα τώρα όμως και πήγα στα διάφορα σοφτάκια και τα μέρη, εκείνο που μου έκανε εντύπωση και με οδήγησε στο σημείο ούτε καν να το σκεφτώ, είναι όταν ρώτησα για να πάω στον Άγιο Σάββα, που εκεί ήταν μια εκκλησία και έχει μια ιστορία, ένα μοναστήρι, και ρώτησα έναν Αιγύπτιο, όχι Αιγυπτιώτη, όχι Έλληνα, Αιγύπτιο, περπατούσα στον δρόμο και ήταν πάνω από 500, όπως το λέω Νικόλα, πάνω από 500 μέτρα η απόσταση και με πήρε αγκαζέ από το χέρι να με πάει εκεί πέρα. Τι λες και έκανα, ναι, και έκανα μια κίνηση, επειδή ήταν ένας έτσι πολύ φτωχός άνθρωπος, φαινότανε, δηλαδή άνετα στην Ελλάδα μπορούσε να πεις ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν και ζητιάνος. Ναι. Και αισθάνθηκα την ανάγκη να του κάνω ένα δώρο, κάτι για τα 500 μέτρα που πήγε. Δεν είχα κάτι να του δώσω, ένα γλυκό, κάτι όρθιος, εγώ όρθιος και αυτός. Και έβγαλα κάτι να του προσφέρω σαν καφέ. Θα ήθελα να πιούμε ένα καφέ μαζί του, δώσω να καταλάβει, αλλά επειδή έχω δουλειά, σου προσφέρω αυτό. Μου το κλείσε στα χέρια, μου το έβαλε στην τσέπη και με πήρε αγκαλιά. Με έσφιξε και μου έδειξε την καρδιά του και μου λέει, εγώ μου δώσω να καταλάβω, το κάνω από την καρδιά μου αυτό. Τον αγκάλιασα και εγώ και νόμιζα ότι εκείνη την ώρα αγκαλιάζω και με αγκαλιάζει όλη η Αλεξάνδρεια. Τι άλλο μετά να δω? Τίποτα, τα είπες όλα. Εγώ έχω ανατριχιάσει τώρα με την ιστορία αυτή. Έτσι. Αγκαλιά της Αλεξάνδρειας στην Ελλάδα. Εγώ αυτό κατάλαβα. Παντοτινή αγκαλιά. Έτσι, λοιπόν, θέλω μία υπόσχεση, Γρηγόρη μου, ότι θα μπορούμε να βγαίνουμε να τα λέμε κάθε λίγο και λιγά, γιατί έχει τόσο ενδιαφέρον αυτή η ιστορία και η δουλειά που κάνεις εκεί και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αναδεικνύεται όλος αυτός ο αγώνας διατήρησης μιας ελληνικής κοινότητας που είναι η δεύτερη ιστορικότερη, αρχαιότερη μάλλον, να μην βάζουμε πρώτη, δεύτερη και τρίτη, είναι μία από τις ιστορικότερες κοινότητες του ελληνισμού της Διασποράς, έτσι. Ευχαριστώ, Νικόλα, πάρα πολύ και θα είναι τιμή μου και χαρά μου να τα λέμε.